πολύ επικοδομητική και συζήτηση του Πρόεδρου. Πρέπει και συνέχεια να ενημερωθείτε. Δεν υπάρχει καμία απόφαση ακόμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ενημερωθείτε. Να είστε καλά. Θα υπάρξει κι άλλο ραντεβού, Κώστα. Θα ενημερωθείτε. Δεν υπάρχει καμία. Καλά. Ευχαριστώ. Ο Κώστας Λούκας, τον βλέπουμε εδώ με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Σε μια μεταγραφική βόμβα που, όπως ακριβώς είπε και εσύ, ταράζει τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η αδιανόητη αστοχία του Παναθηναϊκού. Λαρετζάκη στη γωνία, corner 3, μέσα και αυτό. 32-4. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναστεί όλες τις εποχές, όλες τις διοργανώσεις μεταξύ των δύο αιωνίων. Αυτό το 32-4. I recommend to our fans to book their tickets for the next games, for the playoffs and also maybe for the final four. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε το ναν, το ινδικό ψωμί. Μένα μου αρέσει πάντως ένα γλυκό το οποίο γίνεται από αυτό το ψωμί και είναι ινδικά pancakes. Δηλαδή είναι pancakes φτιαγμένα από ναν. Από σήμερα λοιπόν ο αθλητής ναν είναι μέλος της Παναθηναϊκής οικογένειας. Ο Ολυμπιακός κερδίζει με 69-58. Αυτό είναι το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός κατακτά το κύπελο Ελλάδας και τελικά καταφέρνει να εξασφαλίσει με άνεση στην τελευταία περίοδο την επικράτησή του. Ζήτησε ο Λεσόρ και φυσικά ζήτησε για να καρφώσει άλλη μία. Ο καταπληκτικός Λεσόρ των 26 πόντων. Και ο Παναθηναϊκός που παίρνει από τη Μαδρίτη 97-86, ένα μήνυμα σε όλη την Ευρώπη. Γιατί αν κανείς θέλει να έχει φιλοδοξίες Final Four, πρέπει να τα βάζει με τους καλύτερους. Μπήκε η μπάλα στον Μίτογλου, Γκρικόνης για το μάτς. Θα το πάρει! Το πήρε! Το πήρε ο Λιθουανός! Το πήρε ο Λιθουανός! Με τριποντέλα από την κορυφή, 90-91, Παναθηναϊκός στο Μοντεκάρλο. 5 δευτερόλεπτα. Ναν, πάει προς τα μέσα. Θα το βάλει ο Κέντρικ Ναν και θα λήξει το παιχνίδι. Θα το βάλει ο Ναν, ο Παναθηναϊκός θα φύγει νικητής. Αποφασίζει να πάει χαμηλά, όχι. Γύρισε στον αέρα και έκανε λάθος. Είναι το τέλος του πρώτου αγώνα. Η Μακάμπη θα σπάσει πολύ γρήγορα στο πρώτο μάτς την έδρα. Αλλά είναι μια σειρά που δεν θα τελειώσει απόψε. Ο Γκραντ επαναφέρει. Ο Ναν βγαίνει, δοκιμάζει για τρεις. Όχι, όχι. Το σούτ του Ναν βρίσκει σίδερο. Δεν ήταν καθόλου μα καθόλου κακό σούτ. Ο Ναν πήρε μια προσπάθεια εντός λογικής. Η μπάλα όμως βρήκε σίδερο. Ο Ναν για τη χαριστική βολή, τέλος! Ο Παναθηναϊκός μετά από 12 χρόνια θα ξαναπάει στο Final Four. Ήταν 5 Απριλίου του 2012, όταν με πολύ πιο δραματικό τρόπο είχε ρίξει στο καναβάτσο τη Μακάβη εδώ στο ΆΚΑ με 86-85. Λεπτό, ο Ναν! Θα καρφώσει! Ακούστε λοιπόν κάτι που έχετε και τον Κάναν. Ανάμεσά τους είναι ο Τόμας Βόκαπ. Ξέρω, του λέει στα αγγλικά, I know. Αυτό προλαβαίνω να διαβάσω. Μπαίνει και ο Γκραντ μαζί με τον Βόκαπ και ο Λεσόρ αγκαλιάζει τον Σλούκα. Θα τελειώσει ο δεύτερος τελικός με νικητή τον Ολυμπιακό. Προσπαθεί να κάνει βήμα πίσω, δεν του βγαίνει. Σλούκας με Βόκαπ. Σλούκας προς το καλάθι. 44-37, έχει 25 πόντους, 11 λεπτά. Γκραντ. Θα καρφώσει απίστευτα με μαρκαρισμένο σουτ. Ενώ ο Μπαρτζόκας φωνάζει στους παίκτες του. Είναι μια απίστευτη φάση. Έτοιμοι να σηκώσουν το κύπελο του πρωταθλήματος. Basket League 2023-2024. Πρωταθλητής Τίχημαν.
Basket League, ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Αναφυλάει και, πρωτάκι της όλα τα σκορπανότητα.